σήμερα θα φτιάξουμε μια από τις πιο εύκολες και γρήγορες συνταγές για τυρόπιτα, που μπορούμε φυσικά να τη φτιάξουμε και ζαμπονοτυρόπιτα και να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά που επιθυμούμε. Πιστέψτε με, αυτή η συνταγή είναι το κάτι άλλο. Είναι πεντανόστιμη, έχει πλούσια γεύση, τραγανή, μπορούμε να την απολαύσουμε ζεστή αλλά και κρύα. Μια τυρόπιτα που μπορούμε να την προσαρμόσουμε σύμφωνα με τα γούστα μας. Μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι υλικά θέλουμε εμείς. Αρχικά θα φτιάξουμε μία κρέμα σιμιγδαλιού. Θα χρειαστούμε ένα ποτήρι γάλα 250 ml που μπορεί να είναι πλήρες αλλά και light. 3 κουταλιές της σούπας χοντρό σιμιγδάλι, 40 γραμμάρια και λίγο μαύρο πιπέρι για τη γεύση και το άρωμα. Μέσα σε μία μικρή κατσαρολίτσα θα προσθέσουμε το γάλα. Όταν ζεσταθεί το γάλα θα προσθέσω μέσα το σιμιγδάλι και το πιπέρι. Ανακατεύω με μια ξύλινη κουτάλα. Ανακατέψτε συνέχεια γιατί υπάρχει περίπτωση να σας κολλήσει στο πάτο της κατσαρόλας. Όταν αρχίζει να χοχλάζει, βλέπετε, η κρέμα μου είναι έτοιμη. Απευθείας αφαιρώ από τη φωτιά. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κίτρινα ανάμεικτα τυριά της αρισκίας σας. Εγώ εδώ έχω γκούντα, έταμ και μοτσαρέλα. 250 με 300 γραμμάρια τυρί φέτα της αρεσκίας μας. Μπορεί να είναι πικάντικη, αλλά μπορεί να είναι και απαλή. Εάν θέλουμε, μπορούμε να σταματήσουμε μόνο στα τυριά. Αλλά μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και κάποιο αλαντικό, όπως θα προσθέσω εγώ. Εδώ έχω 12 φέτες γαλοπούλα καπνιστή. Είναι 250 γραμμάρια. Μπορείτε φυσικά να επιλέξετε το αλαντικό που σας αρέσει περισσότερο. Μπορεί να είναι πάριζα ή και ζαμπόν. Ή μπορεί να είναι και μορταδέλα. Ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και ένα υπέροχο λουκάνικο. Θα χρειαστώ μια συσκευασία σφολιάτα με 2 φύλλα. Σε ένα μεγάλο και ευρύχωρο ταψί, από την κάτω μεριά θα προσθέσω νερό και από πάνω ένα χαρτί ψησίμα. Θα ανοίξω το φύλλο σφολιάτας. Από την κάτω μεριά θα τρίψω με τα χέρια μου με πολύ χοντροκομμένα κομμάτια τη φέτα. Από πάνω θα προσθέσω λίγη από τη σάλτσα με το σιμιγδάλι. Σχεδόν τη μισή. Από πάνω θα απλώσω το αλαντικό. Εάν δεν θέλουμε να προσθέσουμε αλαντικά, τότε θα σταματήσουμε μόνο στα τυριά. Από πάνω θα προσθέσω την άλλη μισή κρέμα από το σιμιγδάλι. Προσθέσω τα κίτρινα τυριά. Προσοχή! Όλα τα υλικά τα θέλω 1/100 μέσα από τη σφολιά. Μέσα σε ένα ποτήρι ή σε μία κούπα προσθέτω λίγο νερό και με ένα πινέλο θα προσθέσω στην άκρη νερό. Έτσι θα κολλήσει πολύ καλύτερα το φύλλο μου από την πάνω μεριά. Θα προσθέσω από πάνω το δεύτερο φύλλο και κλείστε το πάρα πολύ καλά, ώστε να μην βγει έξω η γέμιση. Γυρίστε προς τα μέσα. Προαιρετικά, εάν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ολόκληρο αυγό για επικάλυψη. Θα το χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά με ένα πιρούνι. Θα πάρω το πινέλο και θα απλώσω πάνω από τη σφολιάτα.
Έτσι θα αποκτήσει ένα πολύ ωραίο χρώμα η σφολιάτα μου. Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε και σουσάμι. Κάτι πολύ σημαντικό που δεν θέλω να το ξεχάσετε. Με ένα μαχαίρι που κόβει καλά ή με ένα ψαλίδι, θέλω να κόψετε από πάνω λίγο τη σφολιάτα. Έτσι, η σφολιάτα μου και θα ψηθεί σωστά, αλλά και θα μπορούν να βγαίνουν οι ατμοί. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 με 250 βαθμούς Κελσίου, στη μέση του φούρνου στις αντιστάσεις, για 35 με 40 λεπτά, ίσως και μία ώρα, αναλόγως το πόσο δυνατός ή αδύναμος είναι ο φούρνος που έχουμε. Αυτό που θέλουμε στην ουσία, γιατί όλα τα υλικά μας δεν θέλουν ψήσιμο, είναι να ψηθεί σωστά η σφολιάτα. Όταν λοιπόν χρυσαφίσει η σφολιάτα μας και από πάνω και από κάτω, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Μετά από 40 λεπτά, η τυρόπιτά μας είναι έτοιμη. Είστε λίγο, βοηθήστε με το χάρτη ψησίματος. Αφαιρέστε το χαρτί ψησίματος. Έχουμε κόψει την πίτα μας από την πάνω μεριά μόνο, το πάνω φύλλο, ώστε να σταθεροποιηθεί το τυρί. Θα το αφήσουμε για 5 λεπτά και μετά θα απολαύσουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Έχει ψηθεί τέλεια και από πάνω, αλλά και από κάτω, βλέπετε. Είναι εξαιρετικά ψημένη και τέλεια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να γραφτείτε στο κανάλι μου. Να κοινοποιήσετε το βίντεο. Όπως επίσης μην ξεχάσετε να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Για να έχουμε μια τέλεια επικοινωνία μεταξύ μας. Πολλά φιλιά! Μουα!